Οι προτάσεις της αριστεράς σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό ξενοδοχείο με αφορμή το βιβλίο από τον Κέινς στη Θάτσερ. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κυρία Ηρωδιώτη, η συγγραφής του βιβλίου κύριε Χρήστος Λάσκος και Ευκλήδης Τσακαλώτος, καθώς επίσης και πολίτη Καλλινή. Προσπαθούμε να πάμε λίγο πιο βαθιά πίσω από τα γεγονότα, να δούμε πώς φτάσαμε εδώ. Πώς συνδέεται η οικονομική κρίση με την κοινωνική κρίση, πώς συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα με τη συρρήκνωση της δημοκρατίας. Θα ξέρετε ότι σήμερα μας προτείνουν στην Ευρώπη οι δημοσιονομικοί πολιτικοί να φύγει από το πολιτικό στίβο και να αποφασίζουν κάποιοι άλλοι για μας, χωρίς εμάς. Και θέλουμε να δούμε πώς φτάσαμε εδώ πέρα και να δούμε πώς μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την πορεία. Μπορεί να ανατραπεί αυτή η πορεία. Νομίζω ότι πάντα υπάρχουν εναλλακτικές στρατηγικές, πάντα υπάρχουν άλλες λύσεις. Απλώς ο κόσμος πρέπει να το πιστέψει, να αγωνιστεί και να ανοίξει μια διαφορετική ατζέντα. Ναι, μια εκδήλωση που έχει ως αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου. Στην πραγματικότητα είναι, εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής εκστρατείας του ΣΥΡΙΖΑ σε μια προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Η αποδοχή που απολαμβάνουμε είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή τελευταία περίοδο. Φαίνεται πραγματικά ότι ο χώρος της αριστεράς συνολικά, αλλά και ειδικά ο δικός μας χώρος, ακουμπάει σε πολύ μεγαλύτερα ακροατήρια από ό,τι προηγουμένως. Σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε έτσι ώστε να διαμορφωθεί αυτό που είναι ο στόχος μας, το αντιμνημονιακό μέτωπο που θα απαλλάξει τη χώρα από τα δεινά στα οποία έχει μπει τα δύο τελευταία χρόνια.